Κυριάκη, συγχαρητήρια, κερδίσατε φέτος τον τίτλο του πρωταθλητού στους παιδες. Μπορεί να μας σχολιάσεις πώς φτάσετε σε αυτό το σημείο? Ναι, για δεύτερη χρονιά ο Χιλέας κερδίζει το πρωτάθλημα παιδών και πιστεύω ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της σωστής δουλειάς η οποία γίνεται εδώ στο Καμακλή εδώ και πολλά χρόνια. Πότε έχεις αναλάβει τον Αχιλέα? Τον Αχιλέα τον έχω αναλάβει τον Οκτώβριο του 70 με την δημιουργία της ομάδος και παίζαμε το 70 στη δεύτερη κατηγορία. Από τα παιδιά που έχεις, ποιους έχεις ξεχωρίσει? Είναι πράγματι όλοι ανεξαιρέτως ταλέντα του μπάσκετ, μπορώ να το πω αυτό το πράγμα καθαρά, και πιστεύω ότι θα είναι το μέλλον του Αχιλλέα στα επόμενα χρόνια. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή έχουν ξεχωρίσει ορισμένοι, οι οποίοι ήδη έχουν προωθηθεί στην πρώτη ομάδα, και αναφέρω τον Μιραλάιν, που αναδεικνύεται σαν ένας μεγάλος playmaker, ο Αγγελή Μάριος, ο Παφίτης, ο Κουπεπίδης, ο Αντώνης και άλλοι. Έχετε στην προσπάθεια σας να επιτύχετε να φτάσει στον τίτλο αυτόν, αντιμετωπίσει ορισμένα προβλήματα, Τάκη? Προβλήματα όχι, μπορώ να πω. Οι συνθήκες εργασίας στον Αχιλλέα ήταν πράγματι εξαιρετικές. Εγώ προσωπικά μαζί με τον Λούλη τον Κοζάκη, ο οποίος με βοηθούσε στην παιδική ομάδα, δουλέψαμε, πιστεύω, με επιτυχία και τα αποτελέσματα φάνησαν για δεύτερο χρόνο. Τάκη, έχω δει στην εφημερίδα ότι εγκαταλείπεις την καριέρα του προπονητού. Ναι. Πράγματι, έχω πάρει την απόφαση να σταματήσω να κάνω τον προπονητή, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι αυτό ότι διακόπτω τη σχέση με την καλαθόσφαιρα. Η καλαθόσφαιρα είναι στην καρδιά μου, με οποιοδήποτε άλλον τρόπο θα βοηθώ τον όρο, την ιδέα που λέγεται καλαθόσφαιρα στην Κύπρο, διότι πράγματι η καλαθόσφαιρα έχει προχωρήσει, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, έχει περάσει τρομερές δυσκολίες. Και πιστεύω ότι είναι καιρός όλοι να την αγαπήσουν, όλοι να δώσουμε το χέρι αυτό το ωραίο άθλημα και να εξαπλωθεί περισσότερο, αλλά και στην κορυφή να φτάσει πιο ψηλά. Με ποιον τρόπο, πού νομίζεις ότι βρίσκονται οι δυσκολίες για την πρόοδο του μπάσκετ? Βέβαια, αυτή η ερώτηση είναι πολύ γενική, το έχουμε πει και πολλοί άλλοι πάρα πολλές φορές. Είναι αυτό το οποίο έχω πει προηγουμένως, ότι όλοι πρέπει ακριβώς να αγκαλιάσουμε την καλαθόσφαιρα. Έχουν επιτευχθεί ορισμένα πράγματα, διότι ακριβώς εδώ και αρκετά χρόνια δουλεύουν ορισμένοι, δυστυχώς. Και μπορώ να πω ότι ορισμένοι άνθρωποι στα σωματεία, ορισμένοι προπονητές έχουν αγαπήσει το άθλημα και έχουν προσφέρει πολλά στην καλαθόσφαιρα. Αλλά αυτό πράγμα δεν αρκεί. Πρέπει να δημιουργηθεί παραπάνω βάθος. Πρέπει όλοι να αγκαλιάσουν την καλαθόσφαιρα από την βάση ως την κορυφή. Θα σε ευχηθούμε ότι η επιθυμία σου, οι ευχές σου να γίνουν πραγματικότητα. Και εγώ το εύχομαι. Ευχαριστώ, Δάκη. Και εγώ ευχαριστώ.